Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα σεμινάριο που διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Σήμερα έχουμε μαζί μας την αθλητική διατροφολόγο, την Νικολέτα, την Μιχαηλίδου, η οποία θα μας παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και επίκαιρο πάνω απ' όλα. Νικολέτα, καταρχάς χρόνια πολλά, καλό μήνα και σε... Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης σε αυτό το σεμινάριο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλους. Και μακάρι να έχουμε ένα ωραίο σεμινάριο. Να πούμε λίγα πράγματα για σένα. Είσαι κλινική διαιτολόγος, αθλητική διατροφολόγος. Σπούδασες στην Αμερική με αθλητική υποτροφία από το 1997 στο 2004, όπου και απόκτησες το πτυχίο στην διατροφή και διαιτολογία, μεταπτυχιακό στην κλινική διαιτολογία, καθώς και μεταπτυχιακό στην αθλητική διατροφή και απόδοση. Το 2004 επέστρεψε στην Κύπρο που ιδιωτεύεις και από το 2005 συνεργάτης αθλητική διαιτολόγος στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου. Από το 2008 μέχρι τον Ιούνιο του 2018, για 10 ολόκληρα χρόνια, ήσουν η αθλητική διαιτροφολόγος της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Και τώρα η διατροφολόγος εθνικών ομάδων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου συνεργάζεσαι με διάφορες ομάδες διαφορετικών αθλημάτων, αλλά και με αθλητές ατομικά. Εγώ έτσι πριν ξεκινήσω το σεμινάριο, θέλω να μας πεις έτσι μια σύντομη ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Πώς στράφηκε στην αθλητική διατροφολογία? Ναι. Να πούμε εντάξει ότι καταρχάς μεγάλωσα σε μια αθλητική οικογένεια. Από πολύ μικρή, μαζί με τον αδερφό μου, πηγαίναμε σχεδόν σε όλα τα αθλήματα. Το μπάσκετ, ειδικά, και το ποδόσφαιρο ήταν δύο από τα αθλήματα που δεν χάναμε παιχνίδι. Ό,τι ομάδες και να ήταν, πηγαίναμε μαζί με τον πατέρα μου και τα βλέπαμε. Και εγώ ήμουν κολυμβήτρια, δηλαδή ήμουν αθλήτρια στην κολύμβηση από τα 8 μου μέχρι τα 21 που σπούδασα με την υποτροφία στο πανεπιστήμιο, στο πρώτο πανεπιστήμιο που είχα πάει στην Αμερική. Έτσι, η αγάπη μου για τον αθλητισμό ήταν από πολύ μικρή ηλικία, βασικά από νηπιακή ηλικία. Βασικά. Επειδή με αυτό ασχολούμασταν συνεχώς στο σπίτι. Και επειδή λάτρευα τόσο πολύ τον αθλητισμό, ήθελα να κάνω κάτι που να έχει σχέση με τον αθλητισμό. Στην πορεία, επειδή και εγώ σαν κολυμβήτρια έπρεπε να πάω σε διατροφολόγο, έπρεπε να μάθω πώς να τρέφομαι για να βοηθήσω την απόδοσή μου, μου άρεσε η ιδέα πώς μπορώ να σπουδάσω αυτό το αντικείμενο, δηλαδή πώς μπορώ να βοηθήσω τον αθλητή του κάθε αθλήματος να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του, να βοηθήσει την απόδοσή του και μέσω της διατροφής. Και από τον καιρό που πήγα στον διατροφολόγο, του είχα βάλει σαν στόχο ότι αυτό μου αρέσει να κάνω, επειδή ήθελα να μείνω στον αθλητισμό. Έκανα και κλινική διαιτολογία. Η κλινική διαιτολογία είναι περισσότερο για όλον τον κόσμο, ειδικά για τα άτομα που πιθανόν έχουν κάποια ασθένεια που να σχετίζεται είτε άμεσα είτε έμεσα με τη διατροφή, που σχεδόν είναι περίπου όλες οι ασθένειες. Και ήθελα όμως να ασχοληθώ και με τον αθλητισμό και γι' αυτό και έκανα το μεταπτυχιακό στην αθλητική διατροφή. Το θέμα μας σήμερα είναι η διατροφή των καλαθοσφαιριστών κατά τη διάρκεια του COVID-19 και μετά. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εγώ αποχωρώ από την οθόνη. Νικολέτα, σε αφήνω στο κοινό μας. Εύχομαι ένα καλό σεμινάριο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, θα μιλήσουμε λίγο για γενικά για τη διατροφή αρχικά των καλαθοσφαιριστών. Θα πούμε τις γενικές συστάσεις, τι είναι η αθλητική διατροφή και μετά θα πούμε πώς είναι, τι αντιμετωπίζουμε τώρα κατά τη διάρκεια της επιδημίας που ζούμε, αλλά και μετά σιγά-σιγά που ξεκινούμε από την ερχόμενη με Δευτέρα τα μέτρα, πώς μπορούμε να επανέλθει σιγά-σιγά πίσω ο αθλητής. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το μπάσκετ. Επόμενη. Ωραία. Θα καλύψουμε λίγο για την αθλητική διατροφή. Θα πούμε πόσο σημαντική είναι και αν πράγματι μέσω της αθλητικής διατροφής, είναι αυτό που είχαμε πει και στην αρχή, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του αθλητή. Σίγουρα, πολλοί άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο, αλλά η διατροφή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τον αθλητή, ειδικά της καλαθόσφαιρας και όλων των αθλημάτων. Και θα δούμε πώς μπορούμε μέσω της διατροφής να βοηθήσουμε να φτάσει στο μέγιστο που μπορεί ο καλαθοσφαιριστής.
Να πούμε ότι η αθλητική διατροφή, αλλά και γενικά η διατροφή, επειδή θεωρείται, ας πούμε, ένα επικερδές επάγγελμα ή υπάρχουν πάρα πολλές υποσχέσεις στον χώρο της διατροφής και από τα πάρα πολλά παλιά χρόνια ο αθλητής πάντα προσπαθούσε μέσω της διατροφής ή των ποτών ή των συμπληρωμάτων να βρει τρόπους να βοηθήσει την απόδοσή του, από τα πάρα πολλά παλιά χρόνια, δεν είναι φαινόμενο που παρατηρείται τώρα. Γι' αυτό στους λόγους υπάρχουν πάρα πολλές παραπληροφορήσεις στον τομέα της διατροφής γενικότερα, αλλά και της αθλητικής διατροφής. Και είναι κάτι που πρέπει και ο γονιός να είναι προσεκτικός, και ο κάθε αθλητής, και ο προπονητής και γενικά η υπεύθυνη της ομάδας. Διότι υπάρχουν τόσο παραπληροφορήσεις, τόσο στο τι πρέπει να τρώει ο αθλητής, είτε πριν το παιχνίδι, είτε κατά τη διάρκεια, είτε μετά για την αναπλήρωση, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, είτε όμως και στα συμπληρώματα. Και ειδικά όταν μιλούμε για μικρά παιδιά στις αναπτυξιακές ηλικίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε κάποια δεδομένα, ειδικά για τα συμπληρώματα, διότι πολλές φορές μπορούν να φέρουν αντίθετα αποτελέσματα, τόσο στην υγεία, αλλά και σε θέματα απόδοσης, οπωσδήποτε. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, να το πούμε γιατί είναι σημαντική, γιατί είναι τόσο σημαντική η σωστή αθλητική διατροφή. Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο με το να τρώει καλά ο αθλητής θα πάει σωστά, ο πρωταθλητής θα παίξει καλά και θα πάει σωστά. Παίζουν πολλοί άλλοι παράγοντες ρόλο για να πάει καλά ο αθλητής, όπως η σωστή προπόνηση, η κατάλληλη ψυχολογία, η ξεκούραση, όλοι πάρα πολλοί παράγοντες. Αλλά από τη στιγμή που ένας αθλητής δεν τρέφεται σωστά, δεν θα του βοηθήσει τόσο να προπονηθεί σωστά, με αποτέλεσμα να μην πάει καλά στους αγώνες. Όπως όλοι ξέρουμε, οι προπονήσεις είναι ο καθρέφτης της απόδοσης. Άρα σκεφτείτε ένα παιδί, έναν αθλητή του μπάσκετ, που δεν τρέφεται σωστά καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας και κάθε Σάββατο, Κυριακή, που είναι τα παιχνίδια, θυμάται να φάει καλά τη νύχτα πριν τον αγώνα ή το μεσημέρι πριν τον αγώνα. Σίγουρα αυτό δεν θα το βοηθήσει. Άρα, με το να μην τρώμε σωστά, να μην μπορούμε να αποδώσουμε με το καλύτερο που μπορούμε στις προπονήσεις, δεν θα μπορούμε να αποδώσουμε και τόσο καλά στον αγώνα. Η σωστή διατροφή θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μια σωστή προπόνηση και καλύτερη απόδοση. Τρώγοντας σωστά, θα έχουμε την απαραίτητη ενέργεια για να μπορούμε να προπονηθούμε και να ακούσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας και να βγάλουμε την προπόνηση όσο καλύτερα μπορούμε, με αποτέλεσμα να αποδώσουμε και καλύτερα στον αγώνα. Άρα, σίγουρα, είπαμε, μπορεί να μην εγγυάται 100% επιτυχία λόγω του ότι παίζουν πολλοί άλλοι παράγοντες, αλλά με το να μην τρώμε σωστά, ίσως να μπορεί να μας εγγυηθεί την αποτυχία, διότι δεν θα έχουμε την απαραίτητη ενέργεια να προπονηθούμε στο μέγιστο που μπορούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, να πούμε τι είναι η σωστή διατροφή. Όπως λέει και η διαφάνεια εδώ, healthy is not a goal, it's a way of living. Δηλαδή, το λέμε συνεχώς εμείς οι διαιτολόγοι, οι αθλητικοί διαιτολόγοι κλπ. Ότι η διατροφή δεν πρέπει να θυμόμαστε για μόνο μία μέρα ή μια σημαντική περίοδος που έχουμε αγώνες, αλλά πρέπει να είναι ο τρόπος ζωής. Άρα, η διατροφή του αθλητή, του καλαθοσφαιριστή, όπως είπαμε, δεν τη θυμόμαστε τη νύχτα πριν, αλλά ξεκινά από την πρώτη μέρα της σεζόν μέχρι την τελευταία μέρα της σεζόν. Δηλαδή, διαρκεί για αρκετό χρόνο. Σίγουρα μετά τα παιχνίδια, μια-δύο μέρες μπορεί να υπάρξει η ευκαιρία της χαλάρωσης, αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει να ακολουθείτε οι σωστές κατευθυντήριες γραμμές για τη διατροφή. Αν δεν τις ακολουθήσουμε, είναι αυτό που λέμε, πάλι δεν θα μπορέσει να φτάσει στο μέγιστο που μπορούμε. Η σωστή διατροφή είναι πρώτα απ' όλα η κατανάλωση της σωστής ποιότητας φαγητού, άρα παίζει ρόλο το τι τρώμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το φαγητό που τρώμε, η ποιότητα του φαγητού. Όπως είπαμε, σίγουρα θα υπάρξουν μέρες που εντάξει, θα φάμε το πιο ανθυγινά, αλλά πρέπει να είναι πιο αραιά και πιο σπάνια. Και η σωστή ποσότητα του φαγητού, δηλαδή το πόσο τρώμε, που θα το εξηγήσουμε και πιο πάνω. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν τρεις αρχές στη σωστή διατροφή. Είναι γενικό αυτό, αλλά ισχύει και για τους αθλητές. Είναι η ποικιλία, η ισορροπία και η ποσότητα, το μέτρο της ποσότητας. Ποικιλία τι σημαίνει? Ποικιλία σημαίνει ότι τρώμε από όλες τις ομάδες τροφίμων. Ειδικά για τον καλαθοσφαιριστή, που οι ανάγκες του είναι πολύ πιο ψηλές από κάποιον άλλον που απλά δεν γυμνάζεται ή κάθεται σπίτι ή απλά γυμνάζεται μια-δύο ώρες την εβδομάδα. Οι ανάγκες του, τόσο σε υδατάνθρακες, τόσο σε πρωτεΐνη, τόσο σε υγρά, τόσο σε μέταλλα, σε εχνοστοιχεία, είναι πάρα πολλές και πολύ διαφορετικές. Άρα, η ποικιλία, με το να έχουμε μια ποικιλία στη διατροφή μας, αυτό μας προσφέρει να παίρνουμε φαγητά από όλες τις ομάδες των τροφίμων, έτσι ώστε να μην έχουμε ελλείψεις από κάπου. Επίσης, είναι σημαντικό να το πούμε, επειδή υπάρχουν τόσες πολλές παραπληροφορήσεις, ότι δεν αφαιρούμε ομάδα τροφίμων από τη διατροφή μας. Και υπάρχουν, ο λόγος που το λέω είναι επειδή τείνουν οι αθλητές ή διάφορες αθλητικές δίαιτες κλπ. Να αφαιρούν κάπως τους υδατάνθρακες. Αυτό για τον καλαθοσφαιριστή θα είναι καταστροφικό και θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό. Άρα,
Δεν αφαιρούμε ομάδα τροφίμων, αλλά τρώμε μια ποικιλία φαγητών. Κάποια είναι πιο συχνά, κάποια είναι πιο σπάνια. Τα πιο υγιεινά εννοείται είναι τα συχνότερα, τα πιο αθυγιεινά είναι τα πιο σπάνια. Μετά υπάρχει η δεύτερη αρχή, είναι η ποσότητα. Στο προηγούμενο με ακόμα ένα τάκι. Η δεύτερη αρχή είναι η ποσότητα του φαγητού, το πόσο δηλαδή τρώμε. Και πάλι είναι καλά να ξεκαθαρίσουμε ένα μύθο που υπάρχει εδώ. Ο λόγος που βάζουμε κιλά, είτε αθλητής είναι, είτε αθλούμενος, είτε κανονικός άνθρωπος που δεν γυμνάζεται, είναι επειδή τρώμε περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε. Άρα η ποσότητα που τρώμε είναι βασική αρχή στη διατροφή. Δεν σημαίνει ότι αν φάω ένα πιάτο μακαρόνια θα βάλω κιλά, που πολλές φορές ακούμε αυτό το πράγμα επειδή είναι υδατάνθρακας, αλλά είναι η ποσότητα που τρώμε. Όταν τρώμε περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε, τότε θα βάλει κιλά. Άρα η ποσότητα είναι η δεύτερη αρχή. Και η τρίτη αρχή, που είναι εξίσου σημαντική για τον αθλητή και το εξηγώ και πιο κάτω, είναι η ισορροπία των γευμάτων. Δηλαδή, πόσα μικρά, συχνά γεύματα τρώμε μέσα στην ημέρα, και θα το εξηγήσω και στη συνέχεια. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 6, 7, 8 μικρά συχνά γεύματα την ημέρα. Εάν τρώμε ένα ή δύο γεύματα, αυτό σίγουρα θα έχει επιπτώσει στο μεταβολισμό μας, αλλά και στην απόδοση του αθλητή, και θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Όπως είπαμε, ο βασικός κανόνας μαζί με τις τρεις αρχές της διατροφής, ο βασικός κανόνας είναι οι θερμίδες. Οι θερμίδες που καταναλώνουμε. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε αθλητής χρειάζεται διαφορετικό αριθμό θερμίδων. Ακόμα και σε μια ομάδα καλαθόσφαιρας, που μπορεί φαινομενικά δύο καλαθοσφαιριστές να έχουν τον ίδιο σωματότυπο, το ίδιο βάρος, το ίδιο ύψος περίπου, την ίδια ηλικία, οι ανάγκες τους όμως μπορεί να είναι διαφορετικές. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα και να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει μία διατροφή για όλους. Αλλά η διατροφή είναι εξατομικευμένη, ο καθένας είναι ξεχωριστός και ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες. Άρα, ακόμα και σε μια ομάδα όπως είναι η καλαθόσφαιρα, που είναι ομαδικό άθλημα, δεν δίνουμε μία διατροφή για όλη την ομάδα, αλλά μία διατροφή για τον καθένα καλαθοσφαιριστή ξεχωριστά. Όπως έχουμε πει, οι θερμίδες που καταναλώνουμε, για να είμαστε σε ισοζύγιο, για να είμαστε στα κιλά μας δηλαδή, για να μην βάζουμε κιλά, οι θερμίδες που καταναλώνουμε ισοδυναμούν με τις θερμίδες που σπαταλούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ χρειάζομαι 2.000 θερμίδες για να μείνω σταθερή στα κιλά μου, εάν, μαζί με την άσκηση που κάνω, εάν καταναλώνω καθημερινά 2.000 θερμίδες, θα είμαι σταθερή. Εάν καταναλώνω 150 θερμίδες περισσότερα στην ημέρα, που είναι ένα αναψυκτικό, για παράδειγμα, κανονικό, όχι διαιτής, κάθε μέρα 150 θερμίδες, σταδιακά, δηλαδή 2-150, σταδιακά θα βάλω κιλά. Εάν καταναλώνω λιγότερες από 2.000 θερμίδες, 1.850 για παράδειγμα, σταδιακά θα χάσω κιλά. Αυτό πάλι είναι επειδή είναι ένας μύθος της διατροφής και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχουν μαγικές δίαιτες, ούτε μαγικά χάπια. Είναι ο τρόπος και η ποσότητα που τρώμε. Όταν τρώμε περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε, σιγά σιγά βάζουμε κιλά. Και ισχύει εννοείται και για τους αθλητές και για τους καλαθοσφαιριστές, αλλά και για όλο τον κόσμο. Άρα πρέπει να βρούμε το ισοζύγιο στις θερμίδες που σπαταλούμε και στις θερμίδες που καταναλώνουμε. Και γι' αυτό και είναι ξεχωριστό ο καθένας, και γι' αυτό και ο καθένας έχει το δικό του μεταβολισμό. Τώρα, αυτά ήταν λίγο πιο γενικότερα. Αν πούμε λίγο περισσότερο στο σκοπό, στην αθλητική διατροφή, να πούμε λίγο για το σκοπό της αθλητικής διατροφής. Ποιος είναι ο σκοπός μας, βλέποντας έναν καλαθοσφαιριστή, τι σκεφτόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε καλή απόδοση, για να βεβαιωθούμε ότι θα βοηθήσουμε στην απόδοση του αθλητή. Ο κύριος στόχος, ο κύριος σκοπός, είναι να καθυστερήσουμε την κόπωση, δηλαδή την κούραση που σίγουρα θα έρθει, είτε σε ένα παιχνίδι, είτε σε μια προπόνηση, δύο ώρες, μία ώρα, ανάμιση ώρα, έντασης κλπ. Η κούραση σίγουρα θα έρθει. Ο σκοπός μας είναι να την καθυστερήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Οι δύο κύριοι λόγοι που ένας αθλητής, γενικά σε όλα τα αθλήματα, οδηγείται σε πρόωρη κόπωση είναι η έλλειψη γλυκόζης, το glycogen depletion δηλαδή, δηλαδή η έλλειψη του υδατάνθρακα που θα έρθει, όπως προχωράει η προπόνηση, και η αφυδάτωση. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά. Συνήθως παρατηρούμε ότι ο αθλητής ξεχνά, ειδικά στην καλαθόσφαιρα, παρακολουθείτε συχνά στην καλαθόσφαιρα, ξεχνάτε τους υδατάνθρακες και προτιμά να τρέφεται μόνο με φαγητά που είναι πλούσια σε πρωτεΐνη. Ναι, είναι σημαντική η πρωτεΐνη, θα το δούμε και αυτό, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο καταναλώνεται στην καλαθόσφαιρα. Άρα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι δύο κύριοι λόγοι που ένας αθλητής οδηγείται σε πρώτη κόπωση είναι η έλλειψη γλυκόζης, το γλυκογόνο δηλαδή που φεύγει, και η αφυδάτωση, η έλλειψη υγρών από το σώμα, ειδικά παίζοντας στην Κύπρο, σε ζεστές θερμοκρασίες, σε κλειστά περιβάλλοντα,
Σκεφτείτε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη ακόμα που προπονούνται οι αθλητές σε ζεστό περιβάλλον, σε κλειστό περιβάλλον με την υγρασία κλπ. Πόσα υγρά χάνουν από το σώμα. Άρα, ο σκοπός είναι να δώσει στον καλαθοσφαιριστή, στον αθλητή, όση ποσότητα θρεπτικών συστατικών χρειάζεται, κυρίως υδατάνθρακες και υγρά, βάσει των αναγκών του, αφού λάβουμε υπόψη το πρόγραμμα της προπόνησης του, τις ανάγκες κλπ. Για να καθυστερήσουμε την κόπωση και να το βοηθήσουμε να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Αυτός είναι ο σκοπός. Τώρα, οι στόχοι που θέλουμε να βάλουμε σε ένα πρόγραμμα αθλητικής διατροφής, πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσουμε την ενέργεια, και όταν λέμε ενέργεια διατροφικά εννοούμε τις θερμίδες, άρα πρέπει να δώσουμε τις σωστές θερμίδες για τον κάθε έναν καλαθοσφαιριστή ξεχωριστά, για να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες και να υποστηρίξουμε το εκάστοτε πρόγραμμα προπόνησης. Και είναι εδώ που πρέπει να έχουμε μια καλή επικοινωνία με τον καλαθοσφαιριστή, αν είναι εφικτό και με τον προπονητή ή με τον γυμναστή, να ξέρουμε σε τι φάση της προπόνησης της σεζόν είναι. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας που μπορεί να είναι διπλές, τριπλές οι προπονήσεις, σίγουρα οι ενεργειακές ανάγκες του καλαθοσφαιριστή θα είναι πολύ περισσότερες. Άρα εκεί θα έχουμε πιο ψηλές θερμίδες μέσα στη διατροφή που θα του δώσουμε και πιο ψηλά θρεπτικά συστατικά. Εάν είναι κατά διάρκεια της σεζόν που τα παιχνίδια είναι μία φορά την εβδομάδα και δύο φορές την εβδομάδα, δίνουμε περισσότερη έμφαση στην αναπλήρωση και μπορεί να χαμηλώσουμε λίγο τις θερμίδες. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε ποια φάση της σεζόν βρίσκεται ο καλαθοσφαιριστής και να δώσουμε τη σωστή ενέργεια για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Επίσης, μέσω της διατροφής βοηθούμε να επιτευχθεί ο σωστός σωματότυπος για το κάθε άθλημα. Ειδικά για την καλαθόσφαιρα, συνήθως οι σωματότυποι είναι αρκετά ψηλοί, αρκετά μειώδες, έχουν αρκετά μάζα σώματος, άρα υπάρχουν αρκετά κιλά στον καλαθοσφαιριστή, αλλά το λίπος τους είναι αρκετά χαμηλό. Είναι λίγο πιο ψηλό σε σχέση με τα άλλα αθλήματα που δεν είναι τόσο δύναμης και είναι περισσότερο ατοχής, αλλά είναι αρκετά χαμηλό. Άρα, ναι, μεν είναι ψηλά τα κιλά του αθλητή, αλλά έχει αρκετή μυϊκή μάζα ο καλαθοσφαιριστής. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Άρα, στην αρχή της σεζόν, να δούμε ότι κάποιος καλαθοσφαιριστής χρειάζεται να βάλει είτε να χάσει, είναι η περίοδος που πρέπει να το δούμε. Ειδικά αν πρέπει να χάσει κάποια κιλά ή λίπος, προτιμούμε να το κάνουμε στην αρχή της σεζόν, για να μην προκαλέσουμε ίσως κάποια μείωση της απόδοσης με το χάσιμο κάποιων κιλών. Άρα, βοηθά και η διατροφή στο να σχεδιαστεί σωστά ο σωματότυπος του καλαθοσφαιριστή. Μετά, θέλουμε οπωσδήποτε να καταναλωθούν όλα τα θρεπτικά συστατικά για τη σωστή αναπλήρωση. Προσωπική μου άποψη, η αναπλήρωση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της αθλητικής διατροφής, το πιο σημαντικό κομμάτι, ειδικά είτε για παιδιά, είτε για επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές που έχουν διπλές, είτε κατά την περίοδο που τα παιχνίδια μπορεί να είναι δύο μέσα στη εβδομάδα, η αναπλήρωση πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά για να προλάβουμε να γίνει σωστή αναπλήρωση και θα το δούμε στη συνέχεια. Άρα πρέπει να δοθεί αρκετή έμφαση στην αναπλήρωση που ξεκινά αμέσως μετά την προπόνηση. Πρέπει να δώσουμε σωστές κατευθυντήριες γραμμές για να πάρει σωστές αποφάσεις ο καλαθοσφαιριστής για τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής. Δεν παίρνω χωρίς να γνωρίζω. Πρέπει να ξέρω γιατί παίρνω το συμπλήρωμα, αν θα με βοηθήσει και πόσο καιρό θα τον πάρω. Πρέπει να φροντίσουμε και να δώσουμε καλή επιμόρφωση για την ενυδάτωση. Πολύ σημαντικό κομμάτι στην καλαθοσφαίρα, όπως είπαμε, επειδή παίζονται σε κλειστό περιβάλλον με αρκετή ζέστη. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε την ενυδάτωση του αθλητή μεταξύ των προπονήσεων, να ξέρουμε ποια άτομα είναι πιο ευάλωτα, δηλαδή ποια άτομα, ίσως κάποια άτομα να υδρώνουν πιο εύκολα από τους άλλους. Αυτοί που υδρώνουν πιο εύκολα από τους άλλους μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς σε κράμπες ή σε μυϊκούς σπασμούς ή σε κόπωση. Άρα, είναι καλό να το γνωρίζουμε από την αρχή της σεζόν. Και ο αθλητής ο ίδιος μπορεί να κάνει ένα-δύο τεστ να το κοιτάξει, να δει πώς, αν χάνει αρκετά υγρά κατά τη διάρκεια της προπόνησης και να καταναλώνει τα σωστά υγρά, που θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια. Επίσης, πρέπει να δώσουμε σωστή κατανάλωση υδατάνθρακων πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά για την αναπλήρωση, αλλά και όλων των ομάδων τροφίμων, πρωτεΐνης, λίπους κλπ. Και γενικά, μια σωστή διατροφή για καλή υγεία και να μειώσουμε όσο μπορούμε τις πιθανότητες για τους τραυματισμούς. Να πούμε εδώ ότι η σωστή διατροφή δεν έχει άμεση σχέση με τους τραυματισμούς, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες για πιθανόν τραυματισμό σε έναν αθλητή και σε έναν καλαθοσφαιριστή. Αλλά είναι έμεση. Δηλαδή, σε περίπτωση που ένας αθλητής δεν τρέφεται σωστά ή κάποιος που είναι σε μικρή ηλικία, των 12, 13, 14 και αποφεύγει τα φρούτα, δεν τρώει σαλάτες, που το παρατηρούμε αρκετά σε μικρούς, σίγουρα θα είναι πιο επιρρεπής σε τραυματισμούς, διότι θα παίρνει τα σωστά μέταλλα, τα σωστά υφνοστοιχεία, τις σωστές βιταμίνες. Άρα, με το να μην τρώμε σωστά, είμαστε πιο επιρρεπείς. Δεν είναι άμεση σχέση, αλλά είναι έμεση και παίζει ρόλο σίγουρα η σωστή διατροφή.
Με αυτή τη διαφάνεια, απλά ήθελα να τονίσω και την ισορροπία γευμάτων, που είπαμε είναι η δεύτερη αρχή στη σωστή διατροφή. Είναι πάλι ένα λάθος που πολλές φορές γίνεται στους αθλητές. Η σωστή διατροφή, και για να έχουμε ένα γρήγορο και καλό μεταβολισμό, πρέπει να έχουμε μικρά συχνά γεύματα. Αν σκεφτούμε τη γραμμή εκεί, ότι αντιπροσωπεύει τις 24 ώρες, ένας αθλητής πρέπει κάθε 3 με 4 ώρες να τρώει κάτι, να το χάνει, τρώει κάτι, να το χάνει, για να υπάρχει ένα ισοζύγιο και η ενέργεια να μην είναι αρκετά κάτω ή αρκετά πάνω. Πρέπει να τρώμε μικρά συχνά γεύματα για να βοηθήσουμε το μεταβολισμό μας, αλλά και να διατηρήσουμε την ενέργεια μας πάντα ψηλή. Στην περίπτωση που είναι η επόμενη διαφάνεια, που ένας αθλητής δεν το κάνει αυτό, δηλαδή. Είναι η επόμενη, ένα λεπτό. Δηλαδή, σε περίπτωση που ένας αθλητής ξυπνάει το πρωί, θα πούμε πάλι ένας μαθητής, ξυπνάει το πρωί, δεν τρώει πρωί, μα πάει στο σχολείο, δεν τρώει. Έρχεται το μεσημέρι σπίτι. Μπορεί να φάει κάτι μικρό, διότι είναι νωρίς η προπόνηση και δεν θέλει να φάει. Και μετά θα φάει ένα τεράστιο γεύμα τη νύχτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πιθανόν να γίνει πιο αργός ο μεταβολισμός του. Μπορεί να του αυξήσει το βάρος, αλλά να του αυξήσει και το σωματικό λίπος. Ή και το αντίθετο. Δηλαδή, αν ένας αθλητής τρώει ένα τεράστιο γεύμα στην αρχή της ημέρας και μετά δεν τρέφεται, είτε επειδή τελείωσε η προπόνηση, έχει δουλειές να κάνει, έχει ιδιαίτερα κλπ. Και δεν τρέφεται πάλι μετά, και αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις που βλέπουμε αρκετούς αθλητές που τα κιλά τους να είναι στα σωστά επίπεδα, αλλά να έχουν ψηλό ποσοστό λίπους. Και όταν τους ρωτήσουμε το πώς τρέφονται, βλέπουμε ότι τρώνε ένα ή δύο γεύματα την ημέρα. Με το να τρως ένα ή δύο μικρά γεύματα την ημέρα, δεν βοηθά στο μεταβολισμό και αυξάνουμε το ποσοστό λίπους. Χρειάζεται μικρά συχνά γεύματα, να δουλεύει γρήγορα ο μεταβολισμός, να έχουμε σωστή ενέργεια συνεχώς και να βοηθήσουμε στο κάψιμο λίπους. Εννοείται μαζί με την προπόνηση. Αν δεν γίνεται η προπόνηση, η σωστή γυμναστική, δεν βοηθούμε στο κάψιμο λίπους. Αλλά είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο αυτό, ειδικά πάνω στους αθλητές, ότι με το να μην τρέφονται με μικρά συχνά γεύματα, μπορεί να είναι στα κιλά τους, αλλά να έχουν αύξηση του λίπους. Εξίσου σημαντικά για τον ποδοσφαιριστή είναι η διατροφή της προπόνησης κατά τη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή η διατροφή κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ακόμα και την ώρα της προπόνησης, είναι σημαντικό να τρέφεται είτε με υγρή μορφή είτε με στερεά μορφή ο αθλητής, αλλά και όπως είπαμε το πιο σημαντικό είναι η διατροφή της αποκατάστασης, δηλαδή η αναπλήρωση που πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά την κάθε προπόνηση και θα το δούμε τώρα. Ας δούμε λίγο αναλυτικά για το εγκαλαθόσφαιρα. Όπως είπαμε, η ενέργεια, οι θερμίδες εξαρτάται από τον κάθε αθλητή ξεχωριστά. Δεν υπάρχει μία δίαιτα για όλους, το ξανατονίζουμε. Παίζει ρόλο το επίπεδο που βρίσκεται ο κάθε αθλητής, αν είναι επαγγελματίας, αν προπονείται κάθε μέρα, αν προπονείται 2-3 φορές την εβδομάδα. Η ηλικία, το φύλλον είναι αγόρι-κορίτσι, η ένταση και η διάρκεια της προπόνησης. Όσο πιο ψηλή είναι η ένταση και η διάρκεια της προπόνησης, ή όσο πιο πολλές φορές είναι η προπόνηση, όπως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, σίγουρα η ενέργεια, οι θερμίδες είναι πολύ ψηλές. Αλλά συνήθως, επειδή μιλούμε για αθλητές που είναι αρκετή η μάζα τους, δηλαδή είναι αρκετά ψηλοί, αρκετά μειώδες, αρκετά τα κιλά τους, συνήθως χρειάζονται πάρα πολύ ψηλές θερμίδες. Οι υδατάνθρακες, που είναι σημαντικό που έχουμε πει, αν δείτε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, είναι γύρω στα 8 με 10 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα που πρέπει να το καλύψει ο αθλητής. Εάν δεν τα καλύψει αυτά, θα υπάρχει έλλειψη γλυκογόνου πιθανόν και να μην μπορεί να αποδώσει, να μην μπορεί να βγάλει τις προπονήσεις όσο καλύτερα θα μπορούσε. Αυτό είναι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ή για αναπλήρωση τα 8 με 10 γραμμάρια όταν οι αγώνες είναι 2 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή, αν παίζουμε Σάββατο και Τρίτη, παράδειγμα, ή Τετάρτη, που από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη πρέπει να είναι ψηλή η υδατάνθρακες για να ξαναγεμίσουμε το γλυκογόνο μας. Στην κατά τη διάρκεια της σεζόν, που είναι 1 φορά την εβδομάδα οι προπονήσεις, είναι πιο χαλαρές, οι υδατάνθρακες μπορεί να μειωθούν λίγο και να πάνε λίγο στα 6 με 8 γραμμάρια ανά κιλό. Πάλι είναι αρκετά ψηλό όμως, αν τα συγκρίνουμε με την πρωτεΐνη, που είναι η συνέχεια. Αμέσως μετά την προπόνηση, στα 30 λεπτά μετά την προπόνηση, ονομάζεται παράθυρο αναπλήρωσης ή η ευκαιρία για γρήγορη αναπλήρωση του αθλητή. Ο λόγος είναι ότι όλα τα κύτταρα, όλοι οι ιστοί είναι ανοιχτοί για να επαναφέρουμε κάποια από τη γλυκόζηπή σου. Να πούμε εδώ ότι χρειάζεται 24 ώρες για να αναπληρωθεί πλήρως το γλυκογόνο. Σε περίπτωση που χάσουμε το πρώτο μισάωρο, τη μια ώρα, δηλαδή από ένα παράδειγμα πάλι, ένας αθλητής πάλι 15-16, προπονείται 4 με 5, 4 με 5,5, μετά θα πάει ιδιαίτερα και θα πάει γύρω 8,5-9.
Σε περίπτωση που δεν φάει κάτι αμέσως μετά την προπόνηση και χάσει την πρώτη μισή με μία ώρα, ξεκινούν κλείνουν οι ιστοί, με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να αναπληρώσουμε σε 24 ώρες το γλυκογόνο που χρειαζόμαστε, αλλά να χρειάζεται 48 ώρες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντική περίοδος που χάνουμε και όταν είναι διπλές οι προπονήσεις, που είναι ακόμα λιγότερη η ώρα που έχουμε, ή όταν είναι κοντά τα παιχνίδια, σίγουρα θα έχει αντίκτυπο στην απόδοσή μας. Άρα η αναπλήρωση πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά την προπόνηση. Η πρωτεΐνη είναι γύρω για τον καλαθοσφαιριστή, συγκεκριμένα είναι γύρω στο 1,4 με 1,8 γραμμάρια ανά κιλό. Παίζει ρόλο, όπως είπαμε, το κάθε άτομο ξεχωριστό. Η φάση της προπόνησης που βρίσκεται είναι ανάλογα με τις ανάγκες του καθαθλητή. Είναι στα πιο ψηλά ενδεικτικά γραμμάρια, που, ανάλογα με όλα τα αθλήματα η καλαθοσφαιρά. Το 1,8 συνήθως είναι το maximum που λέμε για την πρωτεΐνη. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως είναι και τώρα σε περίοδο καραντίνας ή σε περίπτωση που ένας αθλητής τραυματιστεί και δεν θα προπονείται τόσο και θα μείνει εκτός για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και θα κάνει μόνο φυσιοθεραπείες κλπ, που μπορεί να πάμε μέχρι και 2 γραμμάρια ανά κιλό την πρωτεΐνη. Και ο λόγος είναι για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τη μείωση της μυϊκής μάζας. Διότι σίγουρα σε έναν τραυματισμό ή σε περίοδους όπως τώρα που ζούμε, σε καραντίνα δηλαδή, που ένας αθλητής δεν προπονείται όπως προπονείται, σίγουρα θα υπάρξει κάποια μείωση μυϊκής μάζας. Άρα είναι μια φάση, μια περίοδος που μας επιτρέπεται να ανεβάσουμε λίγο τα γραμμάρια πρωτεΐνης, δηλαδή να ανεβάσουμε λίγο την πρωτεΐνη, σωστά όμως δομημένη σε μικρά συχνά γεύματα, για να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο μπορούμε τον καταβολισμό της μυϊκής μάζας. Που υπάρχει σίγουρα πιθανότητα να έρθει. Είναι δύσκολο να μην έρθει. Ειδικά σε τώρα που καθόμαστε 1-2 μήνες για την καραντίνα. Για το λίπος είναι 1 γραμμάριο ανασωματικό βάρος. Δίνουμε έμφαση στις καλές πηγές λίπους και όχι τόσο στο κορεσμένο λίπος. Δηλαδή, όπως ξέρουμε, χωρίζεται σε 3 κατηγορίες. Κορεσμένα, μονοακόρεστα, πολυακόρεστα. Τα κορεσμένα είναι αυτά που θέλουμε να αποφεύγουμε, διότι είναι αυτά που παίρνουν τη χολυστερόλη στις αρτηρίες και σιγά σιγά δημιουργείται η πλάκα. Τα πολυακόρεστα, μονοακόρεστα είναι αυτά που κάνουν το αντίθετο. Δηλαδή, φεύγουν τη χολυστερόλη από τις αρτηρίες και παίρνουν το στοσικότητα από πολύ. Είναι πιο καλά λιπαρά, τα καλά λιπαρά της καρδιάς που λένε. Τα κορεσμένα, τα λιπαρά βρίσκονται δυστυχώς σε όλα τα φαγητά που αρέσει σε όλο τον κόσμο. Είναι στα τηγανιτά, στα fast food, στα γλυκά. Εντάξει, είναι δύσκολο να τα αποφύγουμε εντελώς, απλά θέλουμε να τα μειώσουμε όσο μπορούμε, ειδικά κατά τη διάρκεια της σεζόν. Υγρά, πολύ σημαντικά, θέλουμε νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όσο περισσότερο γίνεται, αλλά στην προπόνηση, και είναι κάτι που θα πούμε πιο κάτω, χρειαζόμαστε ηλεκτρολίτες. Το νερό μόνο κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης, που η προπόνηση πιθανόν, όταν η προπόνηση μάλλον διαρκεί πέραν των 40-45 λεπτών, χρειαζόμαστε ηλεκτρολίτες, διότι το νερό δεν θα καλύψει τις ανάγκες που χάνουμε μέσω του υδρότα και θα το εξηγήσω και πιο κάτω αυτό. Οι εισηγήσεις γενικά για τον καλαθοσφαιριστή. Βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν, αφού τελειώσει η προετοιμασία, είναι γύρω στα 6-8 γραμμάρια ανά κιλό. Μπορεί να είναι γύρω στο 60-70%, που πλέον στην αθλητική διατροφή δεν βλέπουμε τα ποσοστά, αλλά πάμε περισσότερα με γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρος. Το γεύμα πριν τον αγώνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο σίγουρα θέλουμε τουλάχιστον 3-4-5 ώρες για να μπορέσει ο αθλητής να χωνέψει. Αν είναι αργά το βράδυ το παιχνίδι, αν είναι η ώρα 8, η ώρα 8 το παιχνίδι, η ώρα 7, μπορεί να υπάρχει ακόμα ένα μικρό γεύμα 3-4 ώρες πριν, αφού το μεσημεριανό είναι η ώρα 1-1.30. Μπορεί κατά τις 4.30 εκεί πριν πάει για προθέρμανση να φάει ακόμα κάτι μικρό πλούσιο σε υδατάνθρακες. Ακόμα και μια ώρα πριν την προθέρμανση μπορούμε είτε με ένα μικρό φρούτο είτε με μια μικρή μπάρα να δώσουμε ακόμα κάποια έξτρα γραμμάρια υδατάνθρακα για να είμαστε σίγουροι ότι είναι γεμάτες οι αποθήκες του μυϊκού γλυκογόνου. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή και του παιχνιδιού, στις αλλαγές, τα time-out κλπ, πρέπει να πίνουμε υγρά. Όπως έχουμε πει, το νερό δεν είναι αρκετό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Χρειάζεται υγρά με ηλεκτρολίτες, που να περιέχει κυρίως νάτριο για τις κράμπες και θα το εξηγήσουμε, αλλά και ένα μικρό ποσοστό υδατάνθρακων, γύρω στο 6-8%,
για γλυκόζες δηλαδή, για να καθυστερήσουμε όσο μπορούμε την κόπωση. Που η κόπωση ξεκινάει από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Άρα, με το να πίνει μικρές ποσότητες ηλεκτρολίτες με μικρό ποσοστό υδατάνθρακων ο αθλητής, όπως είναι τα διάφορα αθλητικά ροφήματα που υπάρχουν στην αγορά, που είναι πάνω στην απόδοση του αθλητή, βοηθούμε στην καθυστέρηση αυτής της κόπωσης όσο γίνεται. Επίσης, να πούμε εδώ ότι δεν θέλουμε να περιέχει περισσότερο από 8% του υδατάνθρακα κατά τη διάρκεια της προπόνησης του παιχνιδιού, διότι πιθανόν να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο χυμός, ένας χυμός φρούτου, έχει περισσότερο από 8%. Μπορεί να έχει 12, 13, 15, 16% γλυκόζη. Εάν ο αθλητής το καταναλώσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή κατά τη διάρκεια της προπόνησης, πιθανόν να του προκαλέσει στομαχική διαταραχή. Και είναι κάτι σίγουρα που δεν θέλουμε. Άρα, αποφεύγουμε τα πιο ψηλά ποσοστά υδατάνθρακων κατά τη διάρκεια. Αυτά μπορούμε να το πιούμε μετά, αν θέλουμε, που θέλουμε να αναπληρώσουμε αυτό το γλυκόζη. Άρα, όχι πριν ή κατά τη διάρκεια, μετά όμως σίγουρα ενδείκνεται. Και όπως είπαμε, αμέσως μετά, οι συστάσεις είναι γύρω στο 1-1,2 γραμμάρια στην πρώτη ώρα με 4 ώρες. Και σίγουρα εκεί θέλουμε και κάποια ποσότητα πρωτεΐνης για να γίνει ακόμα πιο καλή αναπλήρωση και της πρωτεΐνης, αλλά και του γλυκογόνου που χάνεται κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Αυτή η διαφάνεια το βάλα έτσι λίγο για να εξηγήσω λίγο με σχεδιάγραμμα πώς γίνεται η αναπλήρωση που είπαμε. Κανονικά, τελειώνοντας ένα παιχνίδι ή μια προπόνηση, στα πρώτα 30 με 45 λεπτά, ο καλαθοσφαιριστής πρέπει να έχει μαζί του ένα σνακ. Αυτό μπορεί να είναι είτε ίσως κάποιο συμπλήρωμα αναπλήρωσης σε πιο μεγάλες ηλικίες, συνήθως τα εισηγόμαστε μετά την ηλικία των 16-17 χρονών. Αν δούμε ότι χρειαστεί κάποιος αθλητής σε πιο μικρή ηλικία, προσπαθούμε μέσω φαγητού πρώτα και βλέπουμε παρακάτω, διότι δεν ξέρουμε τις μακροχρόνιες συνέπειες, άρα προσπαθούμε να δώσουμε να μείνουμε στο φαγητό σε πιο μικρές ηλικίες. Σε πιο μεγάλες ηλικίες, που είναι και πιο δύσκολες οι προπονήσεις στους επαγγελματίες κλπ, μπορεί να δώσουμε κάποιο συμπλήρωμα αναπλήρωσης, που να περιέχει 4:1 σε συνδυασμό υδατάνθρακα με πρωτεΐνη ή 3:1 ή 2:1, εξαρτάται από την προπόνηση που έχουν κάνει. Υδατάνθρακα στο πιο πολύ, η πρωτεΐνη το δεύτερο. Μπορεί να είναι ένα μικρό τοστάκι, μπορεί να είναι γιαούρτι με δημητριακά ή με φρούτα, μπορεί να είναι φρούτα, μπορεί να είναι μπάρες δημητριακών. Και το πιο φυσικό συμπλήρωμα σε αναπλήρωση από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι το γαλατάκι σοκολάτας. Το γαλατάκι σοκολάτας είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα 4:1. Δηλαδή, περιέχει 12 γραμμάρια υδατάνθρακα με 3 γραμμάρια πρωτεΐνης. Έχει τη λακτόζη μέσα, που είναι η φυσική του ζάχαρη, και έχει και τη whey κασεΐνη πρωτεΐνη, που είναι η φυσική του πρωτεΐνη του γαλακτός. Άρα, είναι ένα εύκολο σνακ, δροσερό, γευστικό, ειδικά για μικρούς, χωρίς να είναι οποιοδήποτε συμπλήρωμα διατροφής, που βοηθά να ξεκινήσει η αναπλήρωση του αθλητή. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορεί να είναι εύκολο να το μεταφέρει μαζί του αθλητής, αν δεν μπορεί η ομάδα να το παρέχει στα ποτητήρια, ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες, να το έχει μαζί του. Είναι σημαντικό να το τονίζουν οι προπονητές, να το τονίζουν οι γονείς, αλλά και ήδη οι καλαθοσφαιριστές να το ξέρουν και να το παίρνουν μαζί του. Στη συνέχεια όμως, αφού γίνει αυτό στα πρώτα 30 με 45 λεπτά, πρέπει να ακολουθηθεί φαγητό. Το τι παρατηρούμε πολλές φορές, αν πούμε πάλι παράδειγμα, η προπόνηση είναι 4 με 5,5 με 6, πάρουμε το σνακ μας. Αλλά στη συνέχεια πάω σπίτι και φάω δημητριακά, για παράδειγμα, τη νύχτα. Σίγουρα δεν είναι αρκετά για να καλύψουμε τις ανάγκες ενός καλαθοσφαιριστή που προπονηθεί και 1,5 με 2 ώρες, θα πάει την επόμενη μέρα κλπ. Πρέπει να ακολουθηθεί φαγητό. Να μην φοβάται ο γονιός να δώσει φαγητό τη νύχτα, ειδικά στους αθλητές, ειδικά στην καλαθόσφαιρα που είναι αρκετά δύσκολες και επίμονες οι προπονήσεις τους. Θέλουμε ένα φαγητό που να συνδυάζει και υδατάνθρακα και πρωτεΐνη και λαχανικά. Άρα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ρύζι με κοτόπουλο ή με σολομό ή γλυκοπατάτα ή πατάτα με φιλετάκι χοιρινό ή την πριζόλα ή ψάρι, μακαρόνια με κοτόπουλο. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, εξαρτάται και από τις αρεσκίες του καταθλητή, αλλά να συνδυάζει και υδατάνθρακα και πρωτεΐνη. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για να τρέφεται σωστά και εννοείται τα υγρά σε συνδυασμό για πλήρη αναπλήρωση. Αυτό έβαλα απλά κάποια παραδείγματα, οι περισσότεροι σίγουρα τα γνωρίζετε, το τι είναι υδατάνθρακες, τι είναι πρωτεΐνη. Οι υδατάνθρακες, που βρίσκουν τους υδατάνθρακες, είναι στα φρούτα, στα ψωμιά, βρώμη, μακαρόνια, ρύζι, κρυθαράκι, μπουργούρι, πατάτα βραστή, κανονική γλυκοπατάτα. Το γιαούρτι έχει υδατάνθρακες πρωτεΐνη, όπως όλα τα γλυκά.
Τα μπισκότα, οι μπάρες, όλα αυτά είναι πηγές υδατάνθρακα που μπορεί να έχει ο αθλητής είτε αμέσως μετά για σνακ, είτε στα γεύματα του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πρωτεΐνη είναι το αυγό, μια πολύ καθαρή πηγή πρωτεΐνης. Όλα τα γαλακτοκομικά, όπως είπαμε, συνδυάζουν και υδατάνθρακες και πρωτεΐνη. Το συμπλήρωμα της καθαρής πρωτεΐνης που είπαμε, προσπαθούμε να το αποφύγουμε όσο μπορούμε σε πιο μικρές ηλικίες. Ψάρι, κοτόπουλο, χοιρινό, βοδινό, γαλοπούλα, δεξιρή καρπή. Τα όσπρια είναι και υδατάνθρακες και πρωτεΐνη, το ίδιο και κοινό. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στην περίπτωση που δεν αρέσει ένα φαγητό σε κάποιον αθλητή, σε κάποιον καλαθοσφαιριστή, μπορεί να αναπληρώσει από την ίδια ομάδα τροφίμων με κάποιο άλλο. Και όπως έχουμε πει, στα πρώτα 30 λεπτά με μία ώρα, είναι σημαντικό να δώσουμε μια δοσολογία, είτε όσο πιο δύσκολη είναι η προπόνηση, είναι 4:1, όσο πιο χαλαρή ή πιο εύκολη είναι 3:1 ή 2:1. Πάντα το περισσότερο είναι υδατάνθρακας, το πιο χαμηλό είναι η πρωτεΐνη. Αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει και πρωτεΐνη μια δόση πρωτεΐνη στην αναπλήρωση του αθλητή. Μιλήσαμε αρκετά για τους υδατάνθρακες. Σίγουρα η πρωτεΐνη και το λίπος είναι εξίσου σημαντικά για τον αθλητή. Χρειάζεται και το λίπος, κάποιο ορισμένο λίπος στη διατροφή μας, ειδικά στον καλαθοσφαιριστή. Αλλά όπως έχουμε πει, προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στις καλές πηγές λίπους και προσπαθούμε να μην γίνεται υπερκατανάλωση πρωτεΐνης που παρατηρείται, όπως είπαμε, αρκετά στο μπάσκετ, αρκετά από μικρές ηλικίες. Το πρόβλημα με την υπερκατανάλωση της πρωτεΐνης είναι ότι πέραν του 2 γραμμάρια ένα κιλό και σε μακροχρόνια χρήση, όχι αφάω μια-δύο φορές, αλλά να το κάνω συνέχεια, είναι ότι εκτός ότι δεν φαίνεται να βελτιώνει την απόδοση, μπορεί η μακροχρόνια να φέρει και κάποια προβλήματα υγείας. Όπως είναι, μπορεί να φέρει αφυδάτωση, μπορεί να έχουμε απώλεια ασβεστίου μέσω των ούρων, μπορεί να έχουμε προβλήματα στα νεφρά, μπορεί να έχουμε φουσκώματα, μπορεί να έχουμε διάρειες. Άρα θέλει προσοχή. Συνήθως γίνεται υπερκατανάλωση που δεν υπάρχει λόγος. Χρειάζεται αρκετή, αλλά πρέπει να είναι σωστές οι δοσολογίες για να μην φέρουμε αντίθετα αποτελέσματα. Τώρα, αυτό ήταν κατά τη διάρκεια, όπως είπαμε, τη σεζόν, το τι χρειάζεται ο αθλητής κλπ. Εξίσου σημαντικό και της αναπλήρωσης. Εξίσου σημαντικό είναι και η διατροφή κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Δηλαδή, έχουμε μία προπόνηση που διαρκεί 1,5-2-2,5 ώρες. Εάν πάμε και δεν έχουμε μαζί μας τίποτα, σίγουρα έρχεται πιο γρήγορα η κόπωση. Είναι σημαντικό, όπως είπαμε, στις προπονήσεις, πέραν των 40-45 λεπτών, να έχουμε μαζί μας υγρά που να περιέχουν οι ηλεκτρολίτες, με το πρώτο συστατικό να είναι το νάτριο, και κάποια μικρή ποσότητα υδατάνθρακο για να καθυστερήσουμε αυτή την κόπωση. Ο λόγος είναι ότι μέσω του υδρότα που χάνεται, που θα χαθεί αρκετός υδρότας κατά τη διάρκεια μιας δύο ώρες προπόνησης σε ζεστό περιβάλλον, ειδικά στην Κύπρο, χάνουμε πάρα πολλά μεταλλεύθερα στοιχεία από τον υδρότα. Δηλαδή δεν χάνεται απλά νερό. Γίνεται αναλύσεις στον υδρότα και φάνηκαν ότι στους αθλητές το πρώτο συστατικό που χάνεται είναι το νάτριο και ακολουθούν και τα υπόλοιπα. Σε περίπτωση που δεν αναπληρώσουμε ειδικά το νάτριο, υπάρχει μια κατάσταση που ονομάζεται υπονατρίμια, το οποίο οδηγά σε πιο εύκολες κράμπες. Άρα, αν κάποιος αθλητής καλαθοσφαιριστής έχει κράμπες είτε κατά τη διάρκεια της προπόνησης του, αλλά είτε ακόμα και τη νύχτα σαν κοιμάται ή ξεκουράζεται, να δούμε λίγο τα υγρά του, αν πρώτα απ' όλα είναι καλά ενυδατωμένες και δεύτερο, αν έχει ηλεκτρολίτες στη διάρκεια της προπόνησης του. Αν δεν παίρνει ηλεκτρολίτες με το πρώτο συστατικό, το νάτριο, και δρώνει αρκετά, είναι πιο ευάλωτος στο να χάνει από τον υδρότα, αν του χάνει πολύ υδρότα, σίγουρα θα υπάρχει περίπτωση υπονατρίμιας. Γι' αυτό και οι περισσότεροι ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στην αγορά, ειδικά τα νέα σκευάσματα που είναι πιο, ας πούμε, πιο στοχευμένα στους μαραθωνοδρόμους και στους τριαθλητές, που είναι πολλή ώρες προπόνησης τους και αγώνες, τα συστατικά που περιέχουν, τα δύο κυρίως συστατικά, είναι το 6-8% του υδατάνθρακα και το νάτριο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Για να καθυστερήσουν την κόπωση και να προφυλάξουν από κράμπες. Άρα είναι σημαντικό στις προπονήσεις πέραν των 40-45 λεπτών να έχουμε υγρά με ηλεκτρολίτες και αν μας το επιτρέπετε και είναι καλό, το πιο ωραίο είναι να υπάρχει και κάτι σε στερεά μορφή. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μια μικρή μπανάνα μαζί μας. Ή μπορεί να έχουμε λίγες σταφίδες ή κρακεράκια που να έχουν λίγο αλάτι πάνω. Δηλαδή, στην περίπτωση που κάνουμε προπόνηση και μας δίνει ένα μικρό break ξεκούρασης ο προπονητής μας, μπορεί να τσιμπήσουμε ένα κομματάκι. Αυτό πάλι βοηθά στην καθυστέρηση της κόπωσης αλλά και στην αναπλήρωση του χαμένου γλυκογόνου. Σίγουρα δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αφυδάτωση. Η αφυδάτωση είναι από τις χειρότερες συνέπειες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας αθλητής και σίγουρα μειώνει κατακόρυφα την απόδοσή του.
κάποια συμπτώματα αφυδάτωσης που είναι καλά να το γνωρίζει ο αθλητής αλλά και ο προπονητής. Πρώτα απ' όλα εμποδίζει το σώμα να διατηρήσει τη θερμοκρασία του, με αποτέλεσμα να έχουμε ψηλή θερμοκρασία σώματος αλλά και αυξημένους χτύπους καρδίας, δηλαδή να έχουμε ταχυκαρδία πολλές φορές. Μπορεί να νιώθουμε κόπωση, μπορεί να νιώθουμε κομμάρα, μπορεί να έχουμε χαμηλή συγκέντρωση, να σφίγγουν οι μυς, να έχουμε πονοκεφάλους. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε μέχρι και λιποθυμίες. Είναι ακραίες περιπτώσεις, αλλά έχουν συμβεί. Επίσης, μπορεί να υπάρξει χάσιμο διάθεσης για προπόνησης, μπορεί να προκαλέσει μετούς, μπορεί να προκαλέσει διάρρεια, μπορεί να προκαλέσει στομαχικούς πόνους, μπορεί να προκαλέσει δυσκυλότητα και γενικά υπάρχει μια πολύ άσχημη κατάσταση υγείας, μόλις με 2% έλλειψη σε υγρά. 2% έλλειψη σε υγρά για έναν αθλητή των 65-68 κιλά, μιλούμε για 1 με 1,5 κιλάκι. Δηλαδή δεν είναι μεγάλο. Είναι καλό να ζυγιστεί ο αθλητής πριν την προπόνηση και αμέσως μετά την προπόνηση, να δει τι χάνει, πόσα κιλά χάνει. Εκείνα τα κιλά που έχασε δεν είναι λίπος, ωραία, ξέρω εγώ τι λοιπά, χάσαμε κιλά. Αλλά είναι υγρά τα οποία πρέπει να αναπληρωθούν άμεσα και στο φουλ μέχρι την επόμενη προπόνηση. Αλλιώς θα υπάρχουν αυτές οι επιπτώσεις. Μπορεί να μην φτάσει αμέσως σε στάδιο αφυδάτωσης, αλλά όσο περισσότερο είναι το ποσοστό και είναι πιο κοντά στο 2% από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει πάνω στους αθλητές, φαίνεται ότι μειώνεται πάρα πολύ η απόδοση. Αν φτάσει στο 3% είναι καταστροφική η απόδοση για τον αθλητή. Το τι συμβαίνει, πολλές φορές βλέπουμε ότι οι αθλητές έρχονται είτε στον προπονητή είτε έξω κλπ. Και τους λένε είναι όρεξη, είναι κουρασμένος κλπ. Το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτούν είναι είτε τους υδατάνθρακες είτε τα υγρά. Θα του πούν και το συμπλήρωμα ή κοιμήθου ή ξέρω εγώ κλπ. Θέλει προσοχή, ειδικά στα υγρά, η αφυδάτωση και το γλυκογόνο, όπως είπαμε, είναι οι δύο κύριοι λόγοι που ένας αθλητής είναι συχνά κουρασμένος. Άρα, θέλει προσοχή, υγρά και σωστή διατροφή. Άρα, οι συστάσεις, οι διεθνείς συστάσεις για τα υγρά είναι τουλάχιστον 8 με 10, εγώ θα έλεγα και περισσότερο νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά τώρα που μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαίρι στην Κύπρο. Πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε καλά ενυδατωμένοι πριν από το παιχνίδι, καλά ενυδατωμένοι 24 ώρες πριν να πιούμε αρκετά υγρά, όχι σε υπερβολή, αλλά να φροντίσουμε να είμαστε καλά ενυδατωμένοι. Πριν να ξεκινήσει η προθέρμανση, πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι καλό να έχουμε τους ηλεκτρολίτες μας και να πίνουμε βουγγιές για να είμαστε σίγουρα ενυδατωμένοι. Κατά τη διάρκεια τόσο της προπόνησης, τόσο και του παιχνιδιού, σε κάθε ευκαιρία που βρίσκουμε, πρέπει ο αθλητής να καταναλώνει έστω και μία γουλιά. Μπορεί να μην νιώθει το αίσθημα της δίψας, μπορεί να έχει πολλά στο μυαλό του, μπορεί να είναι κουρασμένος, να σκεφτεί το παιχνίδι κλπ. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πιει για να μην έχουμε ούτε κράμπες, ούτε να έρθει πιο γρήγορα η κόπωση που δεν θέλουμε. Αμέσως μετά, όπως είπαμε, πρέπει να υπάρξει πλήρης αναπλήρωση των υγρών, ηλεκτρολίτων, υδαταθράκων, πρωτεΐνης κλπ. Αλλά όπως έχουμε πει, τα δύο πιο σημαντικά είναι αυτά. Και είναι, όπως το έχω αναφέρω, είναι καλό, ειδικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, να έχουμε μια ζυγαριά στην προπόνηση και μπορεί να ζυγιστούν. Να δουν, πραγματικά, αν το δουν, είναι πιο εύκολο να το εμπεδώσουν και να το καταλάβουν ότι χάνουν τόσα υγρά, είναι υδρότας που έχασα, άρα πρέπει να το αναπληρώσουν. Αν ζυγιστεί και δει ότι έχασε 2 με 3 κιλάκια, σίγουρα θα το βάλει καλά μέσα στο μυαλό του ότι πρέπει να πιει και να τα αναπληρώσει. Άρα είναι καλό να το δοκιμάσουν. Και σίγουρα πρέπει να προσπαθήσουμε να το αναπληρώσουμε μέσα στις επόμενες 24 ώρες για να πάμε καλά ενυδατωμένοι στην επόμενη προπόνηση και να συνεχίζουμε έτσι. Τώρα, αυτά ήταν λίγο τα περισσότερα πιο γενικά. Τι συμβαίνει τώρα στην περίοδο της καραντίνας. Σίγουρα κάτι πρωτοφανές αυτό που ζήσαμε και ζούμε. Οι αθλητές, όπως όλος ο κόσμος και τόσο και οι αθλητές όλων των αθλημάτων έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Ειδικά η καλαθόσφαιρα, εκεί που είχε τα παιχνίδια εβδομαδιαία κλπ. Έμειναν σπίτι οι αθλητές για 2 μήνες τώρα. Άρα χρειάζεται και πιθανόν να συνεχιστεί μέχρι να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και σε κλειστούς χώρους. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις θερμίδες κατανάλωσης. Ναι, μεν είναι ψηλές οι ανάγκες του καλαθοσφαιριστή, αλλά σε περιόδους που οι προπονήσεις δεν γίνονται και σίγουρα έχει μειωθεί πάρα πολύ οι θερμίδες που σπαταλούμε. Άρα, οι θερμίδες κατανάλωσης είναι αρκετά πιο κάτω. Δηλαδή, ένας αθλητής που πιθανόν να χρειάζεται 3.500 θερμίδες κατά τη διάρκεια της σεζόν, τώρα που πιθανόν να έκανε προπόνηση από σπίτι όσων μπορούσε, μπορεί να πέσει και στις 2.500 με 3.000. Εάν συνεχίσει να τρώει 3.500, σταδιακά θα βάλει κιλά, θα βάλει ποσοστό λίπος και θα είναι πιο δύσκολη η επαναφορά του όταν ξεκινήσουμε το καλό καλά ξανά οι προπονήσεις.
Επίσης, λόγω της ψυχολογίας μας, που σίγουρα παίζει τεράστιο ρόλο η ψυχολογία στο φαγητό, μπορεί να έχει άστατα γεύματα, οι ώρες του ύπνου να ήταν σίγουρα λίγο διαφορετικές από ό,τι είναι στην κανονική μας ζωή, να προτιμά πιο λιπαρά γεύματα που πολλές φορές είναι τα λεγόμενα comfort food, ειδικά σε περιόδους που είμαστε στεναχωρημένοι ή αγχωμένοι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως είπαμε, για τα υδατάνθρακες και η πρωτεΐνη. Είναι η μια περίοδος αυτή, είτε όπως και ο περίοδος τραυματισμού του αθλητή, που μπορούμε εδώ να μειώσουμε κάπου τους υδατάνθρακες και να αυξηθεί η πρωτεΐνη. Και ο λόγος είναι αυτός, που έχουμε πει, είτε για να μην βάλει κιλά ο αθλητής, είτε για να μειώσουμε όσο μπορούμε το ποσοστό μείωσης της μυϊκής μάζας, που δυστυχώς, ό,τι και αν πούμε, αν ένας αθλητής δεν προπονείται για 2 μήνες, πιθανόν να υπάρχει κάποια μείωση μυϊκής μάζας. Όπως συμβαίνει και σε έναν τραυματισμό, που για 1 μήνα, 3 εβδομάδες να κάνει μόνο φυσιοθεραπεία ο αθλητής, σίγουρα πιθανόν να υπάρξει κάποια μείωση της μυϊκής μάζας. Τα υγρά δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Πρέπει να πίνει νερό, αλλά να μην ξεχνά ότι υπάρχουν και πάρα πολλές θερμίδες από υγρά. Δηλαδή, είτε από χυμούς, είτε από σμούδι, είτε από milkshake, είτε από διάφορους καφέδες που περιέχουν μέσα. Η καφείνη δεν έχει θερμίδες, αλλά μιλούμε είτε να έχει μέσα διάφορα σιρόπια ή καραμέλες, είτε γάλα, full fat κλπ. Άρα πάλι παίρνει έξτρα θερμίδες. Και όσο μπορούσε σε αυτήν την περίοδο να έκανε την άσκησή του και την προπόνησή του. Αλλά όσο και να έκανε, ειδικά αυτήν την περίοδο με τα πιο περιοριστικά μέτρα, τα πιο αυστηρά ας πούμε μέτρα, οι ανάγκες του είναι μειωμένες. Άρα, σε περίπτωση που δεν μειώσει τις θερμίδες και τις κατανάλωσες, μειώσει λίγο τους υδατάνθρακες του, έχει αυξημένη λίγη την πρωτεΐνη, πιθανόν να βάλει κιλά, πιθανόν να βάλει περισσότερο ποσοστό λίπους. Εάν 1 με 2 είναι εντάξει, αλλά αν είναι περισσότερα, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος επαναφοράς πίσω στην κανονική του φόρμα, που λέμε. Επίσης, και άλλο σημαντικό που πρέπει να προσέξει, τα άστατα γεύματα πρέπει να μην ξεχνά τα μικρά συχνά γεύματα. Να μην τα κάνει μόνο 2 φορές την ημέρα, επειδή είτε κοιμάται περισσότερο, είτε δεν έχει όρεξη κλπ. Θέλει προσοχή. Είναι δύσκολο, αντιλαμβάνομαι, όλοι έχουν επηρεαστεί, τόσο η ψυχολογία μας, τα πάντα, αλλά ειδικά ο αθλητής, ειδικά ο ποδοσφαιριστής, επειδή θα ξαναξεκινήσουν οι προπονήσεις, θα ξαναξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, δεν θέλουμε να θέλει πολύ χρόνο η επαναφορά του. Θέλουμε να είναι όσο πιο σύντομη γίνεται για να έρθει στη φόρμα του που σταμάτησε. Και αυτό είναι που θα κάνουμε τώρα σιγά-σιγά. Άρα, ανάλογα με τα μέτρα που θα μας πούν, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, πόσο θα μπορεί να προπονηθεί ο αθλητής, θα γίνει σταδιακά η επαναφορά. Δεν σημαίνει ότι αν χρειάζεται 3.500 θερμίδες θα πάει ξαφνικά από τις 2.500-3.500, αφού και η προπόνηση σταδιακά θα αυξηθεί. Επειδή θα πάμε πίσω, δεν ξέρω αν θα γίνουν τα πρωταθλήματα αυτούς τους μήνες, αλλά οι προπονήσεις ίσως να ξεκινήσουν και επειδή θα πάμε πίσω σε αρκετά ζεστούς μήνες στις προπονήσεις μας, χρειάζεται ιδιαίτερη σημασία, να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη ζέστη, ιδιαίτερη σημασία στα υγρά και να προσέξουμε να μην έρθουμε σε αφυδάτωση. Άρα, σιγά-σιγά θα επανέλθουμε στην κανονικότητα μας, σιγά-σιγά να ανεβάσουμε τις θερμίδες μας, να ανεβάσουμε τους υδατάνθρακες μας, αλλά τις πρωτεΐνες μας κλπ. Αλλά θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στα υγρά, διότι πάλι σε κλειστά περιβάλλοντα με αυτές τις θερμοκρασίες, πιθανόν να έρθει πιο γρήγορα η αφυδάτωση. Άρα θέλει πολύ προσοχή. Μακάρι με το καλό να επιστρέψουμε πίσω, να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και σιγά σιγά θα έρθουν όλα στην κανονικότητά τους. Να τελειώσω απλά έτσι λίγο για τα συμπληρώματα, αν χρειάζονται και όχι. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζονται. Δεν είμαστε εναντίον όπως υπάρχει η παραπληροφόρηση. Σίγουρα προτιμούμε πρώτα το φαγητό. Και αν το φαγητό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του αθλητή, τότε ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που θα εισηγηθούμε τα συμπληρώματα. Απλά έχει κάποια πράγματα που πρέπει να δούμε πριν εισηγηθούμε κάποιο συμπλήρωμα. Το πρώτο είναι η ηλικία του αθλητή, δηλαδή αν είναι σε μικρή ηλικία, αν είναι 11, 12, 13 χρόνων και χρειάζεται να βάλει κιλά ο αθλητής, θα προσπαθήσω σίγουρα μόνο μέσω της διατροφής. Δεν θα δώσω κάποιο συμπλήρωμα σε τις ηλικίες. Προσπαθούμε να αποφύγουμε όσο πιο μικρή είναι οποιοδήποτε συμπλήρωμα. Μετά, αν είναι σε ηλικία που μπορούμε να δώσουμε, το πρώτο που πρέπει να δούμε αν είναι νόμιμο πρώτα απ' όλα. Αν είναι παράνομο, εννοείται δεν θα το δώσουμε. Το δεύτερο που θέλω να δούμε αν είναι καλό για την υγεία του αθλητή, δηλαδή για παράδειγμα,
η πρωτεΐνη, ας πούμε, είναι νόμιμη, δεν είναι στη λίστα της UADA ή οτιδήποτε, αλλά για κάποιον αθλητή που πιθανόν να υπάρχει είτε προδιάθεση για νεφροπάθειες λόγω οικογενειακού ιστορικού, αν τον βαρυφορτώσουμε με πρωτεΐνη, πιθανόν να τον προδιοθέτουμε και αυτό για νεφροπάθειες. Άρα, ίσως, παρότι είναι νόμιμο, γι' αυτόν τον αθλητή να μην είναι τόσο καλό για την υγεία του. Άρα, πρέπει να δούμε αν είναι νόμιμο, αν είναι καλό για την υγεία του και αν είναι και καλό, μετά να δούμε αν πράγματι έχει κάποιο όφελος για τον σκοπό που το παίρνουμε. Δηλαδή, βιταμίνη C είναι νόμιμη, δεν φαίνεται να κάνει κακό στην υγεία του, αλλά μπορεί να μην μου προσφέρει κάτι στην συγκεκριμένη στιγμή στην απόδοση μου ή στην υγεία. Άρα, γιατί να το πάρω. Άρα, υπάρχουν κάποιες συνδεδεγμένες που βλέπουμε και πράγματι, αν όλα αυτά χρειάζονται και πρέπει να συμπληρώσουμε τη διατροφή του αθλητή, σίγουρα θα το δώσουμε, αλλά από σωστές πηγές, από σωστές εταιρείες που να περιέχουν, να έχουμε τις συστάσεις και τις διαβεβαιώσεις ότι αυτά που περιέχουν μέσα είναι αυτά που λέγεται στην ετικέτα, για να είναι ασφαλής ο αθλητής πρώτα για την υγεία του, αλλά και για ελέγχους ντόπινγκ κλπ. Και αυτό δεν φαίνεται καλά, απλά να σας το πω. Από έρευνες που έχει γίνει στο IOC, αυτό είναι το 2018 το τελευταίο, τα τρία συμπληρώματα που φαίνεται ότι σε βιταμίνες που φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει τον αθλητή είναι η βιταμίνη Δέλτα, παρατηρείται αρκετή έλλειψη πλέον σε αθλητές όλων των αθλημάτων. Ειδικά στον μπάσκετ είναι κάτι που πρέπει να το ελέγχουμε, διότι είναι σε κλειστό περιβάλλον, δεν έχει υγιών, άρα πιθανόν να υπάρχει περισσότερο θέμα με έλλειψη βιταμίνη Δέλτα, άρα πρέπει κάθε τόσο που γίνονται οι αναλύσεις να ελέγχεται. Ο σίδηρος πράγματι μπορεί να βοηθήσει, ειδικά σε περίπτωση που είναι χαμηλός, ή μάλλον να μειωθεί η απόδοση του σε περίπτωση που είναι χαμηλός, και το ασβέστιο σε περιπτώσεις. Επίσης, για το νοσοποιητικό σύστημα γίναν πάρα πολλές έρευνες και φαίνεται, βλέπετε ότι τα περισσότερα δεν έχουν ούτε καμία ένδειξη ούτε χαμηλή ένδειξη. Ο λόγος που τα βάλα αυτά είναι για να δούμε ότι είναι πραγματικά εκείνα που βοηθούν είναι πάρα πολλά λίγα. Χρειάζεται οπωσδήποτε ηλεκτρολίτης, χρειάζεται οπωσδήποτε η αναπλήρωση και μετά πάμε ατομικά στον κάθε αθλητή ξεχωριστά. Όταν έχουμε τις αναλύσεις του, έχουμε τη διατροφή του ή υπάρχουν ελλείψεις, σίγουρα θα χρειαστούν τα συμπληρώματα, αλλά πάλι είναι ξεχωριστά στον κάθε αθλητή και όχι ένα συμπλήρωμα για όλη την ομάδα. Πέραν τους ηλεκτρολίτες, της αναπλήρωσης, πρωτεΐνη αν χρειαστεί, αν κάνουν προπόνηση δύναμης κλπ. Αυτά είχα να σας πω. Πολύ ευχαρίστως ότι ερωτήσεις έχετε. Να ξέρετε ότι σίγουρα με όλα αυτά η σωστή αθλητική διατροφή μαζί με όλους τους άλλους παράγοντες που είναι πολύ σημαντικοί για τον αθλητή μπορεί πράγματι να μεγιστοποιήσει την απόδοση και αυτό είναι βάση πάρα πολλών επιστημονικών ερευνών που γίνονται από τη δεκαετία του 90 και μετά στον τομέα της αθλητικής διατροφής. Ωραία. Νικολέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Υπάρχουν ερωτήσεις που θα μεταφέρω αμέσως. Πάντως, εγώ η αλήθεια είναι ότι όσες ερωτήσεις είχα σημειώσει πριν το σεμινάριο, τις έχεις καλύψει όλες. Έχω σημειώσει 1-2 που γεννηθήκαν κατά τη διάρκεια του, αλλά θα τις αφήσουμε για το τέλος. Να πούμε πρώτα χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί και είναι αρκετός. Ο Φίλιππο Παϊτάρης ρωτάει πρώτος. Άρα, καταναλώντας λίγα γεύματα και με αρκετές θερμίδες μέσα στην ημέρα, παρατεταμένα καθυστερούν τον μεταβολισμό? Όχι καθυστερούν, αλλά έχει παρατηρηθεί ότι αν ο αθλητής δεν τρέφεται σε μικρά συχνά γεύματα, αλλά τρώει δύο τεράστια γεύματα την ημέρα, δηλαδή για παράδειγμα μπορεί να μην φάει πρόγευμα και να πάει κατευθείαν στο μεσημεριανό και μετά να πάει κατευθείαν στο βραδινό, ναι, φαίνεται ότι σταδιακά, δεν θα γίνει αμέσως, αλλά αν το συνεχίσει, δεν μιλούμε για 1-2 μέρες, μιλούμε να είναι η συνήθεια του. Σταδιακά ο μεταβολισμός του θα μειωθεί. Ο μεταβολισμός είναι σε μια μηχανή. Αν δεν την δουλεύει, θα σκουριάζει. Άρα, και γι' αυτό και πολλές φορές συμβαίνει που ακούμε εμείς στα γραφεία μας ότι μα δεν τρώω, αλλά βάζω κιλά. Άμα δεν τρως, εννοείται γίνεται πιο αργός ο μεταβολισμός σου με αποτέλεσμα ό,τι φας, αμέσως θα πίνονται κιλά. Και δυστυχώς συμβαίνει και στους αθλητές αυτό. Άρα, με το να τρώμε ένα, δύο, τρία γεύματα την ημέρα, σταδιακά θα γίνει πιο αργός ο μεταβολισμός. Με αποτέλεσμα, ίσως ο αθλητής να μην βάλει τόσο κιλά, αλλά θα μπει έξτρα, θα έχουμε περισσότερο ποσοστό λίπους. Αλλάζοντας αυτή τη διατροφή και την κάνουμε μικρά συχνά γεύματα, δηλαδή πρόγευμα ενδιάμεσο, ενδιάμεσο δεύτερο, ίσως μικρά, δεν μιλούμε να κάτσουμε να φάμε τεράστια γεύματα. Τα κυρίως γεύματα είναι τα τρία, πρόγευμα, μεσημεριανό, βραδινό. Αλλά τα ενδιάμεσα, κάθε 2-3 ώρες, ειδικά το πριν την προπόνηση, κατά τη διάρκεια της προπόνησης και αμέσως μετά,
φαίνεται ότι ξεκλειδώνει κάπως το μεταβολισμό, γίνεται πιο γρήγορος ο μεταβολισμός και βοηθά στο πιο σε διαδιασμό πάντα με την άσκηση, στο πιο εύκολο χάσιμο του ποσοστού του λίπους. Μετά πάμε στην ερώτηση του Αλέξανδρου του Σταθόπουλου, ο οποίος ρωτά αν μπορούν οι αθλητές να καλύψουν τις απαιτούμενες ενεργειακές ανάγκες μέσω της διατροφής ή απαιτούνται συμπληρώματα διατροφής μέσω κάποιων συσκευασμάτων. Είναι αυτό που έχουμε πει. Υπάρχουν περιπτώσεις που πιθανόν να μην μπορεί να πληρωθεί μέσω της διατροφής. Δηλαδή, σε περίπτωση αθλητή, καλαθοσφαιριστή, στρατιώτη, που δεν μπορεί να παίρνει τις ανάγκες του όσο μπορούσε όταν θα είναι σπίτι του. Ή σε κάποιον που ο μεταβολισμός του είναι τόσο γρήγορος, είναι αρκετά λεπτός ο σκελετός του, δεν μπορεί να βάλει κιλά και όσο διαφάει δεν βάζει. Άρα, ναι, υπάρχουν μεταβολισμοί που είναι αρκετά ψηλοί, δηλαδή μπορεί να χρειάζονται 5-6.000 θερμίδες την ημέρα. Άρα, στην περίπτωση που δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες του μέσω της διατροφής, τότε ναι, θα δώσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι για πάντα, κάποια συμπληρώματα διατροφής, που να ξέρουμε όμως ότι πρώτα απ' όλα είναι ασφαλή, ότι το βοηθούν και ότι παίρνονται σε σωστές δόσεις, όχι από το πρωί ως τη νύχτα. Το συμπλήρωμα, το λέει και το όνομα του, είναι συμπλήρωμα διατροφής, δηλαδή συμπληρώνουν την ελλειπή διατροφή. Δεν πίνω πρώτα συμπλήρωμα και μετά τρώω. Άρα πρώτα είναι η διατροφή και μετά το συμπλήρωμα και ναι, χρειάζονται, για να μην παρεξηγηθώ. Εννοείται, χρειάζονται, εννοείται, το χρησιμοποιούμε, απλά να είμαστε σωστοί, να μην είναι υπερκατανάλωση. Ο Αποστόλης ο Σάκαρης ρωτάει αν η κατανάλωση πρωτεΐνης πάνω από 2 γραμμάρια ανά κιλό μπορεί να αφομοιωθεί από τον οργανισμό. Ναι. Μελέτες που έχουν γίνει είναι ότι πάνω από 2 γραμμάρια δεν φαίνεται να βοηθά πρώτα την απόδοση και να έχει κάποιες ενδείξεις στην υγεία. Εκείνο που έχει, που μελέτες έχουν γίνει για να αφομοιωθεί, δείχνει ότι οι δόσεις της πρωτεΐνης που πρέπει να παίρνουμε κάθε φορά να είναι μέχρι τα 20 με 25 γραμμάρια. Άρα οτιδήποτε πάνω από 25 γραμμάρια που είναι πολύ εύκολο να γίνει, δεν αφομοιώνεται το οργανισμό. Άρα υπάρχει περίπτωση αν είναι πάνω από 2 γραμμάρια, απλά να μην μπορεί ο οργανισμός να την αφομοιώσει και εξού και μπορεί να ανεβεί και η ουρία και η κρεατινίνη και το νάιτροζο κλπ. Άρα ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν. Και επίσης δεν θέλουμε τεράστια γεύματα σε πρωτεΐνη. Θέλουμε μικρά συχνά πάλι σε συνδυασμό, 20 με 25 γραμμάρια, για να μπορούμε να το αφομοιώνουμε καλύτερα. Ο Κώστας Κωνσταντίνου ρωτάει αν κάνει ένας αθλητής 2 προπονήσεις την ημέρα, μπορεί να καταναλώνει και 2 γαλατάκια. Θα μπορούσε. Αλλά για να έχουμε ποικιλία, μπορεί να είναι καλό να πάρουμε κι άλλα. Μπορεί να έχουμε και τα φρούτα για να παίρνουμε τις βιταμίνες, τα μέταλλα, τα στοιχεία. Μπορεί να είναι φρούτο με γιαούρτι για να έχουμε τον υδατάθρακα με πρωτεΐνη. Αλλά σίγουρα και το γαλατάκι, και υπάρχουν τώρα τα γαλατάκια που δεν έχουν επιπρόσθετη ζάχαρη μέσα, σίγουρα είναι ένα πολύ καλό σνακ. Βλέπουμε όμως και το κάθε άτομο ξεχωριστά, το ποσοστό του λίπους του, αν πρέπει να χάσει, τα κιλά του κλπ. Και πάμε αναλόγως. Αλλά δεν είναι κακό, είναι γάλα, είναι το ασβέστιο μαζί με τους συνδυασμούς του. Απλά μπορούμε να έχουμε και άλλες επιλογές για να μην το βαρέσουμε. Να πω κάτι απλά για τα γαλακτοκομικά. Τα προτιμούμε πάντα μετά τις προπονήσεις. Αν είναι πρωί το παιχνίδι, ίσως σε περίπτωση που κάποιος αθλητής καταναλώσει γάλα πριν το παιχνίδι, μπορεί να προκαλέσει λίγη στομαχική διαταραχή ή λακτόζη με το άγχος και την ένταση του παιχνιδιού. Μετά τις προπονήσεις, μετά το παιχνίδι, είναι το τέλειο σνακ. Αυτό πολύ σημαντικό, αυτό που η παρένθεση που έκανε σε Νικολέτα. Θανάσης Μπουτάς ρωτάει, στους μικρούς ηλικιακά αθλητές, U18, πόσο σημαντικό είναι η σωστή πρόληψη, κατανομή πρωτεϊνών, υδατάθρακων, λιπαρών, δεδομένου ότι αυτές οι ηλικίες βρίσκονται στην περίοδο της ανάπτυξής τους? Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικές. Οπωσδήποτε είναι. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι η διατροφή είναι εξατομικευμένη. Πάμε ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Δηλαδή, ένας που είναι στην ανάπτυξή του θα πάρει τα σωστά συστατικά, τις σωστές θερμίδες. Υπάρχουν εξισώσεις, υπάρχουν τρόποι που οι θετικοί διατροφολόγοι βγάζουν τις ανάγκες του καθενός. Εννοείται είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Γι' αυτό που έχουμε πει ότι πρέπει να έχει ποικιλία στη διατροφή του. Εννοείται για να μην έχει έλλειψη σε οποιοδήποτε τομέα, σε οποιοδήποτε θρεπτικό συστατικό, σε οποιοδήποτε βιταμίνη ή μεταλλικό στοιχείο, για να μην επηρεάσουμε την ανάπτυξή του. Εννοείται. Όταν έχω πει ότι το πιο σημαντικό είναι οι υδατάθρακες και τα υγρά, είναι τα πιο σημαντικά για την κόπωση και για την αναπλήρωση, αλλά εννοείται δεν βγάζουμε έξω όλα τα. Όλα είναι μέσα στη διατροφή. Ο Δημήτρης ο Καρπέτας ρωτάει, καλησπέρα, οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν την οικονομική άνεση να έχουν διατροφολόγο. Τότε ο προπονητής τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, ειδικά αν τους ζητήσουν κάποιοι αθλητές σε κάποια διατροφή? Εντάξει, σίγουρα ο προπονητής δεν θα κάνει τη διατροφή.
Το σωστό είναι ο καθένας στη δουλειά του. Όπως εγώ δεν μπορώ να κάνω προπόνηση με μπάσκετ, έτσι και ο προπονητής σίγουρα δεν μπορεί να κάνει μια σωστή διατροφή κλπ. Δεν είναι τόσο ακριβό, εννοείται, να έχει μια διατροφολόγο μια ομάδα. Μπορεί να έχω μια συνεργασία, δεν χρειάζεται να είμαι μόνιμη, ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά όταν τα σωματεία δεν μπορούν. Μπορεί να κανονίσει ένα σεμινάριο με τη διατροφολόγο. Οποιοδήποτε διατροφολόγο, να κάνει πρώτα απ' όλα ένα σεμινάριο στους αθλητές, στους γονείς, που αυτή είναι η βασική, να γίνει κάποια επιμόρφωση. Αν μετά κάποιος χρειάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα, πρέπει να πάει στο διατροφολόγο. Εννοείται, μπορεί να κάνουν συμφωνίες. Δεν είναι τόσο ακριβώς χρειάζεται. Αλλά σίγουρα δεν είναι η δουλειά του προπονητή να δώσει διατροφή. Μπορεί να δώσει κατευθυντήριες γραμμές, όπως αυτές που έχουμε πει. Αλλά δεν μπορεί να δώσει διατροφή. Mm-hmm. Πιθανό να δώσουμε κάτι λάθος. Ο Ανάργυρος ο Τσόνης ρωτάει, στη μεταβατική περίοδο, πόσο αλλάζει η διατροφή και πώς? Μεταβατική περίοδο από την καραντίνα τώρα ή κατά διάρκεια που τελειώνει η σεζόν ή το αντίθετο? Δεν μας το διευκρινίζει, αλλά θεωρώντας ότι το σεμινάριο είναι για το... Είναι αυτό που έχουμε πει, σταδιακά θα επανέλθει ο αθλητής. Όπως και οι προπονήσεις σταδιακά θα αυξηθούν, έτσι σταδιακά θα αυξηθούν και οι θερμίδες κατανάλωσης και τα θρεπτικά συστατικά σε ποσοστά, σε γραμμάρια, να πούμε. Αν το αυξήσουμε απότομα και δεν το σπαταλούμε μέσω της προπόνησης, πάλι σταδιακά μπορεί να υπάρξει κάποια αύξηση κιλών. Και πολλές φορές συμβαίνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης, όταν ξεκινάει η σεζόν, να βλέπουμε πάλι κάποια μικρή αύξηση και μετά να σταθεροποιηθεί ο αθλητής, διότι αυξάνεται η όρεξή του και μπορεί να τρώει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Άρα πρέπει να γίνει σταδιακά. Είναι ανάλογα με τις προπονήσεις, με τον ρυθμό των προπονήσεων, την ένταση της προπονήσεως. Σταδιακά ανεβαίνουμε και στις θερμίδες και σε όλα τα θρεπτικά συστατικά. Το ίδιο συμβαίνει και κατά τη διάρκεια που τελειώνει η σεζόν. Σε κανονικές περιόδους που έχουμε 1, 2, 3 μήνες ξεκούραση, μειώνουμε σταδιακά και ανάλογα με τις προπονήσεις πάμε αναλόγως. Άρα όλα είναι σιγά σιγά που γίνεται. Όσο πιο αυξημένη είναι η προπόνηση, η ένταση της προπόνησης, σταδιακά αυξάνονται όλα. Mm-hmm. Και το παρακολουθούμε. Πρέπει να μετρέται ο αθλητής για να ξέρει τι γίνεται. Αντί ότι βάζει απότομα κιλά και είναι λίπος που βάζει, τρώει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Μας έστειλε τη διευκρίνηση ο Ανάργυρος, εννοεί για τη σεζόν. Αυτό, λοιπόν. Αυτό είναι που έχουμε πει. Ώρα, εξαρτάται σταδιακά. Μόλις τελειώσει η σεζόν, εντάξει, πέφτουν πιο γρήγορα οι θερμίδες, διότι ο αθλητής θέλει να ξεκουραστεί, θέλει να ξεδώσει. Εννοείται θα υπάρχει κάποια μικρή περίοδος που δεν θα σκεφτεί διατροφή και καλά κάνει. Πρέπει να ξεδώσει, να χαλαρώσει. Αλλά αν είναι 2-3 μήνες η ξεκούραση, δεν μπορεί να τρέχεται συνέχεια 2-3 μήνες. Είτε με ποτά είτε με γλυκά κλπ. Θα βάλει πάρα πολλά κιλά. Τώρα, όταν ξεκινήσει η σεζόν, είναι βάση τη προπόνηση, κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία που σιγά σιγά αυξάνονται και οι θερμίδες και σιγά σιγά θα ξαναπέσει όταν μπει κανονικά στη διάρκεια τη σεζόν. Αλλά στα πλαίσια τη καλοθοσφαιρική σεζόν, δηλαδή δεν θα είναι χαμηλά. Ο Μιχάλης ο Παυλίδης, ο οποίος είναι αθλητής καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα και μάλιστα σε αυτό το σημείο να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω στον κόσμο πως την Τρίτη θα έχουμε σεμινάριο για αυτό το άθλημα σε τροχοκάθισμα με την ανάλυση των κανονισμών από τον διαιτητή τον Σάκη τον Κωνσταντινίδη, Τρίτη στις 7 η ώρα. Ρωτάει για άτομα λοιπόν με αναπηρίες, χρειάζεται πιο εξειδικευμένη διατροφή και ειδικά σε εμάς τα άτομα που παίζουμε μπάσκετ σε τροχοκάθισμα. Επηρεάζει η διατροφή στα άτομα με αναπηρία στο νοτιό μυελό, αφού είναι νευρολογικό το πρόβλημα αναπηρίας? Ωραία. Πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Για το πρώτο, να πούμε ότι σίγουρα πρέπει να γίνει πάλι εξατομικευμένη διατροφή. Πρέπει να δούμε τις ανάγκες του αθλητή και πιθανόν επειδή χρησιμοποιεί περισσότερο το πάνω σώμα, εννοείται, αλλάσουν κάπως οι ανάγκες του. Άρα πρέπει να το δούμε και σίγουρα είναι αρκετά ψηλές οι ανάγκες που χρειάζεται ένας αθλητής σε τροχοκάθισμα. Άρα πρέπει να το δούμε ατομικά. Τώρα, για το δεύτερο μέρος της ερώτησης, η διατροφή θα βοηθήσει γενικά στην υγεία. Πώς να το εξηγήσω, δηλαδή αυτά τα νευρολογικά, αν μπορεί να βελτιώσει κάτι, πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με τον νευρολόγο. Δεν θα κάνει θαύμα, θέλω να μας πω, η διατροφή. Μπορεί να βοηθήσει εννοείται, ειδικά όταν υπάρχει διατροφή σε σύμπλεγμα βιταμίνης Β και C, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει νευρολογικά, αλλά είναι περισσότερο δουλειά μαζί με τον γιατρό, για να το δει αυτό. Mm-hmm. Ωραία. Ολοκληρώσαμε με τις ερωτήσεις του κόσμου. Να βάλω και εγώ τη δική μου την ερώτηση. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή την περίοδο η απροπονησία, βασικά γίνονται προπονήσεις από τα παιδιά, αλλά
δεν είναι ακριβώς αυτή της έντασης ή αυτή που κάνουν συνήθως κατά τη διάρκεια της σεζόν. Προφανώς πρέπει να αλλάχτεί και η διατροφή ανάλογα, έτσι, να προσαρμοστεί ανάλογα. Mm-hmm. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχουμε αυτό που έχουμε πει. Δηλαδή, μπορεί να κάνει κάτι ο αθλητής αυτή την περίοδο της καραντίνας, αλλά σίγουρα δεν είναι το ίδιο με το να είναι στο γήπεδο με όλη την ομάδα, να προπονείται κανονικά τις εντάσεις που προπονείται, τις ώρες που προπονείται, το περιβάλλον που προπονείται. Άρα, όπως έχουμε πει, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, μειώνονται όλα. Ναι, μεν γίνονται οι προπονήσεις όσο είναι εφικτό, αλλά είναι πολύ πιο κάτι από το κανονικό. Άρα, κανονικά μειώνουμε. Γι' αυτό πρέπει να ζυγιζόμαστε, να μετρόμαστε κάθε τόσο, όχι συνέχεια, αλλά κάθε τόσο για να ελέγχεται ο αθλητής. Στην περίπτωση που δούμε ότι πάει πάνω σιγά-σιγά, άρα τρώμε περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε. Αν πάει κάτω, πρέπει πιο λίγο. Άρα πρέπει να το ισοβαθμίσει. Άρα είναι καλά να το ελέγχει ο αθλητής. Ωραία. Ήρθε άλλη μια ερώτηση. Αν το θερμικό μου ισοζύγιο παραμείνει σταθερό, αλλά λαμβάνω τις θερμίδες από διαφορετικά ποσοστά υδατάνθρακα και πρωτεΐνης λίπους, αλλάζει και η σύσταση του σώματος χωρίς να έχω αυξομοίωση βάρους? Πιθανό. Εάν χρειάζομαι 2.000 θερμίδες, αλλά τις 1.800, εντάξει, υπερβολή, αλλά τις 1.200-1.300 τις παίρνω από λίπος, ναι, πιθανό να έχω αυξημένο ποσοστό λίπους. Άρα, μπορεί, για παράδειγμα, να κάνω μια διατροφή για να χάσω κιλά, να πούμε, που είναι περίπου για μένα 1.200, αλλά να τρώω 1.200 θερμίδες μόνο σε σοκολάτα. Άρα, μπορεί να χάσω κιλά, αλλά το ποσοστό μου λίπος πιθανόν να αυξηθεί. Άρα, ναι, παίζει ρόλο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Νικολέτα. Θέλεις να πεις στον κόσμο πού σε βρίσκουν, πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σου? Ιδιωτεύω, είμαι στη Λευκωσία. Χρειάζεστε, το email μου είναι, να το πω. Ναι, το email μου είναι Nikoletta, Nikoletam, papakisitane.com.cy. Το γραφείο, τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 22 45 60 10. Πολύ ευχαρίστω ό,τι ερωτήσεις έχετε. Αν κάτι δεν κάλυψα, αν εσύχησα με κάποιο τρόπο, ό,τι χρειαστείτε, πολύ ευχαρίστω να το απαντήσω. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσίαση. Ήταν πραγματικά εξαιρετικά όσα μας ανέφερες. Όπως είπα και εγώ και πριν, καλύφθηκε μεγάλο μέρος των ερωτήσεων που είχα ως απορία πριν το σεμινάριο. Και ειδικότερα για αυτές τις μέρες, αυτή την αλλαγή που περιμένουμε να γίνει από μέρα σε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από το σεμινάριο αθλητικής διατροφής από την Νικολέτα την Μιχαηλίδου. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με την επόμενή μας εκπομπή, όπου θα είναι καλεσμένος ο Ανδρέας ο Πυλαβάς. Μέχρι τότε μείνετε σπίτι, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Μέχρι αύριο, καλή σας νύχτα, καλό σας βράδυ.